Έχω ξαναέρθει στο Υπουργείο πέρυσι τον Ιούνιο. Ο λόγος ήταν μια τελετή βράβευσης που γινόταν για έναν διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους. Η ταινία λεγόταν «Δες με τα μάτια του άλλου». Η εμπειρία ήταν πολύ ωραία. Πρώτη φορά έρχομαι στο Υπουργείο. Μου άρεσε πολύ σαν χώρος. Ήταν ωραία και η συναναστροφή και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Είδαμε δουλειές παιδιών και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Επίσης θετική εντύπωση μου έκανε και το Υπουργείο ως χώρος, αλλά και η συμπεριφορά των υπαλλήλων σε αυτό. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Υπουργείο Παιδείας, δεν έχω ξανάρθει. Μου άρεσε το κτίριο, μεγάλο, σαν παιδιωτικό. Μου άρεσε και μου έκανε εντύπωση αυτή η έκθεση ζωγραφικής που έχει, με θέματα του Σχολή Καλών Τεχνών, με γυναίκες. Μου άρεσε ένα άγαλμα που έχει πίσω, μπροστά μάλλον στην είσοδο, με έναν άνθρωπο που είναι λειψός, λείπουν κομμάτια από πάνω του. Ήρθα για μια επιμόρφωση που έχει να κάνει με το ντοκιμαντέρ στα σχολεία, αλλά έχει ξανάρθει σε Υπουργείο γενικότερα στο παρελθόν. Έχω έρθει, καθότι είμαι μουσικός και είμαι ακόμα και αναπληρώτρια και είναι ο 10ος χρόνος που δουλεύω, έχω έρθει για διάφορα θέματα που αφορούν στους μουσικούς, τα εργασιακά και τα εκπαιδευτικά, πόσες ώρες κάνουμε μουσική στο σχολείο, αν θα έχουμε δουλειά του χρόνου, αν θα πάρουν αναπληρωτές, όλα αυτά. Και επειδή είμαι και σε έναν ιδιαίτερο χώρο της ειδικής αγωγής, υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό που με ενδιαφέρουν και πόσο μάλλον που είμαι και σαν μουσικός, έχουμε αρκετή δουλειά γενικώς. Θα έλεγα μοβ. Έχω έρθει πολλές φορές, ναι. Έχω έρθει ως διαδηλώτρια, έχω έρθει ως φοιτήτρια, δηλαδή με όλες τις ιδιότητες του φοιτητή, του μαθητή, του εργαζόμενου. Νομίζω ότι το Υπουργείο πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι εκτός αυτό που λέμε σχολική κοινότητα και στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή, να έχεις πρόσβαση δηλαδή. Είναι πολύ καλό να έχεις αυτό να επιμορφώνεσαι, να μπορείς να δεις κάποιον υπεύθυνο. Ο στόχος πάντα πρέπει να είναι η επικοινωνία μεταξύ όλων των μερών, άρα όσο γίνεται πιο ανοιχτά σε όλους, να μην υπάρχει περιχαράκωση στον χώρο. No. It's the first time. Ναι, μία φορά, ένα φορά. Πρίμα φορά. Πρίμα. Καλή. Γιατί δουλεύω με την Μαρία. Μαρία Λεωνίδα. Το βίντεο, σεμινάριο. Ok. No, μου αρέσει. The training course. The training course, I think that is good. I've done something like that in November. I think that it's always a good idea to try to use a video and to express yourself, to improve your competence. So I think in general, every things that you do for the first time, it's good. Don't stay at home and try to be different.